κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εικόνα στην Κρήτη όσον αφορά στην εξάπλωση του κορονοϊού, παραμένοντα στον αριθμό 3 στα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο νησί μα. Αναρώνουν στο σπίτι και τα τρία κρούσματα του ιού, με την υγεία του να παραμένει σε σταθερή κατάσταση. Πάντω, μεγάλη μάχη δίνουν φορεί δημόσιε υπηρεσίε για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού, με τα αποτελέσματα μέχρι στιγμή να είναι ιδιαίτερα θετικά. Μεγάλη μάχη δίνει με τον κορονοϊό η Κρήτη, με συνέπεια τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να παραμένουν σταθερά στα τρία, γεγονό που δείχνει ότι οι φορεί του νησιού κάνουν καλή δουλειά. Την ίδια στιγμή, αρνητικά έως χθε ήταν όλα τα ύποπτα κρούσματα, χωρί αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει φυσικασμό, αλλά ούτε και πανικό. Μέχρι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, κανένα ασθενή με κορονοϊό δεν νοσηλεύεται σε κλινική νοσοκομείο ή σε μονάδα εντατική θεραπεία. Στο νησί, τα τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα δεν χρήζουν νοσηλεία και βρίσκονται με ήπια συμπτώματα σε κατοίκον περιορισμό. Να υπενθυμίσουμε ότι πλέον το τεστ για τον κορονοϊό θα γίνεται μόνο σε όσου ασθενεί εισάγονται σε κλινικέ των νοσοκομείων με σοβαρή συμπτωματολογία. Στα νοσοκομεία θα φτάνουν μόνο όσοι ασθενεί έχουν παραπεμφθεί από τον ΕΟΔΗ με βάση τα συμπτώματα που έχουν. Όλοι οι υπόλοιποι μένουν σε κατοίκον περιορισμό ακολουθώντα τι οδηγίε του ΕΟΔΗ. Σημαντική, όμως, είναι και η συμμόρφωση των κριτικών στα μέτρα κατά του κορονοϊού, με τους πολίτες να μένουν στο σπίτι τους και τους δρόμους να είναι άδειοι. Την ίδια ώρα, πρόσθετα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορονοϊού ανακοινώνουν καθημερινά οι δήμοι, οι φορείς και οι υπηρεσίες της Κρήτης. Από υπηρεσία σε υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες, θα μεταφέρονται οι εργαζόμενοι του Δο στο Ηράκλειο λόγω κορονοϊού. Σε ό,τι αφορά τους παιδαγωγούς, σύμφωνα με το ΔΟΠΑΦΜΑΙ, θα συνεχίζουν να εργάζονται μερικές ώρες την ημέρα, καθώς θα πρέπει να διεκπαιρεώσουν διοικητική εργασία, μαθητολόγιο, εκκρεμότητες για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ κτλ. Παράλληλα, καλούνται οι πολίτες του Ηρακλείου να πηγαίνουν στα ΚΕΠ μόνο εφόσον είναι αναγκαίο και μόνο κατόπιν ραντεβού τις πρωινές ώρες από 7.30 το πρωί έως 3 το μεσημέρι. Επίσης, ο Δήμος Αγίου Νικολάου αναστέλει την εξυπηρέτηση του κοινού σε όλες τις υπηρεσίες του, συμπεριλαμβανομένων και των ΚΕΠ. Η Περιφέρεια Κρήτης από την πλευρά της παρακαλεί τους πολίτες να προσέρχονται στις υπηρεσίες της για τις απολύτως αναγκαίες και επίγουσες υποθέσεις κατά τη διάρκεια των ωρών 10 το πρωί 2 το μεσημέρι και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ιρακλείου για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της αποκομιδής παρακαλεί τους δημότες να αποθέτουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μετά τις 7 το απόγευμα σε κλειστές σακούλες και να αποφύγουν την απόρριψη ογκωδών αντικειμένων για το επόμενο διάστημα. Στα εντελώ απαραίτητα θα περιοριστούν τα δρομολόγια του αστικού κτέλ λόγω της ραγδαίας υποχώρησης της κίνησης των επιβατών. Όπω τονίζεται την τελευταία εβδομάδα παρατηρείται μείωση κατά 70% της επιβατικής κίνησης. Ο κόσμο έχει περιορίσει τι μετακινήσει του και η εικόνα θα συνεχιστεί. Σε νέα μέτρα για την περαιτέρω μείωση των μετακινήσεων των πολιτών επικεντρώνεται η κυβέρνηση τη στιγμή που ο κορονοϊό συνεχίζει να εξαπλώνεται στην χώρα. Πρόκειται για την επέκταση των προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορονοϊού τόσο λόγω των επιπλέον κρουσμάτων, όσο και για την μη τήρηση των ήδη υπαρχόντων μέτρων. Έτσι, με την απόφαση τη κυβέρνηση, κλειστά από σήμερα και για τι επόμενε δύο εβδομάδε θα είναι τα καταστήματα του εμπορίου που δεν σχετίζονται με πρώτε ύλε. Δηλαδή, καταστήματα ρούχων, ηλεκτρικών ειδών και όλων των προϊόντων που δεν είναι πρώτης ανάγκης. Ανοιχτά θα συνεχίσουν να είναι τα σούπερ μάρκετ ό,τι έχει να κάνει με τρόφιμα και τα φαρμακεία. Όλοι οφείλουμε να ακολουθούμε κατά γράμμα τα μέτρα τη κυβέρνηση και τι οδηγίε που μα δίνονται από του ειδικού. Μένουμε σπίτι και προστατεύουμε τόσο τους εαυτούς μας όσο και τις ευπαθείς ομάδες. Νωρίς σήμερα το απόγευμα, ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης έβγαλε διάγγελμα, στέλνοντας έτσι το δικό του αισιόδοξο μήνυμα ενάντια στον κορονοϊό. Είμαστε σε πόλεμο με έναν εχθρό που είναι αόρατος, αλλά δεν είναι ανίκητος. Γιατί αν πετύχουμε να περιορίσουμε τη διασπορά της μετάδοσης, θα δώσουμε χρόνο στο σύστημα υγείας να αντιμετωπίσει τα επίγοντα περιστατικά. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι μία και αδιαπαρμάτευτη. Να σώσουμε ζωές. Η πρώτη μας φροντίδα είναι ο άνθρωπος και η δημόσια υγεία. Γι' αυτό και επιβάλαμε πολύ νωρίτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέτρα πρωτοφανή για καιρό ειρήνης. Και συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Από αύριο θα μείνουν κλειστά τα εμπορικά καταστήματα. Πλην εκείνων με προϊόντα ή υπηρεσίες πρώτης ανάγκης. Το δημόσιο έχει ήδη αναδιατάξει τι δυνάμει του Υιοθετώντα νέε τεχνολογικέ εφαρμογέ προ αυτή την κατεύθυνση, για να προστατεύσει τι ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού. Το ίδιο κάνουν και οι επιχειρήσει, χάρη στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Τρει ήταν εξ αρχή οι στόχοι μα. Και αυτοί παραμένουν, καθώ ο πόλεμο συνεχίζεται. Ο περιορισμό τη διάδοση του ιού, η ενίσχυση του συστήματο υγεία και η στήριξη τη οικονομία και των εργαζομένων. Ξεκινώ από το τελευταίο. Μόλι χθε αποφασίστηκε στο Eurogroup, ότι για εφέτος δεν υφίσταται ο στόχος του πλεονάσματος για το 3,5%. Όλες οι δαπάνες για την υγειονομική αλλά και τη μεταστητική κρίση δεν θα υπολογίζονται στον προϋπολογισμό του 2020. Όπως και οι έκτακτες δαπάνες του κοινωνικού προϋπολογισμού για τους άνεργους, τους οικονομικά αδύναμους και τις προνοιακές ζωμές. Θα μπορούμε επίσης να διαθέσουμε αμέσως και χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία πόρους του ΕΣΠΑ για την αγορά και την εργασία. Πρακτικά και σε πρώτη φάση η κυβέρνηση θα διαθέσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει παραγωγικές δραστηριότητες με προβλήματα λόγω μείωσης του τζίρου. Ενώ το κράτος και όχι η επιχείρηση αναλαμβάνει να καταβάλει μέρος του μισού των εργαζομένων στους κλάδους που πλήττονται. Πλέον, όλες οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις αναστέλλονται. Ενώ νομοθετούμε έκτακτα μέτρα που δίνουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία Ωστε να διασωθούν θέσει εργασία. Και συντονιζόμαστε με την Τράπεζα τη Ελλάδο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε να αποτραπεί μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Το κράτο θα καλύπτει το κόστο των επιτοκίων δανεισμού και με τη σειρά του οι τράπεζε θα αναστέλουν ω το Σεπτέμβριο τι πληρωμέ χρεολυσίων για τι συνεπεί επιχειρήσει. Θέλουμε να σώσουμε θέσει εργασία. Και κάνω έκκληση στι επιχειρήσει να μην προχωρήσουν σε απολύσει, γιατί θα υπάρξουν μέτρα που θα τονώσουν τη ρευστότητα και θα τους επιτρέψουν να αντέξουν μέσα σε αυτή την περιπέτεια. Σε λίγο θα συμμετέχω στην τηλεδιάσκεψη κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση. Με στόχο να διευρύνω τα περιθώρια δράση τη κυβέρνηση, αλλά και να μεταφέρω το μήνυμα ότι αυτή την κρίση πρέπει να την περάσουμε ενωμένη και με το κόστο μοιρασμένο δίκαιο στην κοινωνία, στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα, αλλά και με την έμπρακτη στήριξη τη ίδια τη Ευρώπη. Κάτω από αυτή τη σημαία θα πολεμήσουμε. Και αυτήν υπηρετούν τα νέα δραστικά μέτρα μα, τα οποία θα εξειδικευθούν αύριο από του Υπουργού Οικονομικών Ανάπτυξη και Εργασία. Στο μέτωπο τη υγεία, κατευθύνονται στι θέσει του οι 2.000 νοσηλευτέ που προσλαμβάνονται άμεσα. Από σήμερα, το Νίμιτ μετατρέπεται σε κέντρο νοσηλεία περιστατικών κορονοϊού και τον ίδιο σκοπό επιτάσσεται και το νεόδμητο ιδιωτικό θεραπευτήριο Άτικα στο Θρειάσιο. Συνολικά προσφέρονται στο σύστημα Υγεία 1.900 νέε κλίνε. Εύχομαι να μην τι χρειαστούμε όλε. Αλλά αυτό, όπω σα είπα, εξαρτάται από όλου μα. Εσεί το πιο πιθανό είναι να νοσήσετε ήπια ή και χωρί καθόλου συμπτώματα. Όμω κυκλοφορώντα άσκοπα, κυκλοφορείτε και τον ιό. Απειλείτε έτσι του γονεί και του παππούδε σα, αλλά κινδυνεύετε και οι Γιατί αυξάνοντα του ασθενεί, πλημμυρίζουν τα νοσοκομεία. Και αυτό σημαίνει ότι αν αύριο έχετε ένα τύχημα, πέσετε με τη μηχανή σα, δεν θα υπάρχει εντατική να σα περιθάλψει. Συνεπώ, η ανεμελιά δεν είναι ψευτοαντίσταση, δεν είναι μαγιά ή εξυπνάδα. Είναι απλά ανευθυνότητα. Μέτρα κατά τη εσχροκέρδεια που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα με αφορμή τον κορονοϊό επιβάλλει η κυβέρνηση. Τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 1.000 ευρώ έω και 1 εκατομμύριο. Φαινόμενα χροκέρδιας και εκμετάλλευση των εργαζομένων, κυρίως στα ιατρικά είδη, καταγγέλουν οι συνδικαλιστικοί φορείς σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προωθεί πράξη νομοθετικού περιεχομένου, στην οποία θα ορίζεται ακριβώ σε ποιο βαθμό οι ανατιμήσεις θα θεωρούνται εσχροκέρδεια. Όπω ανακοίνωσε ο Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη, τα διοικητικά πρόστιμα, ανάλογα με την περίπτωση, θα ξεκινούν από 1.000 ευρώ και θα φτάνουν έω και το 1 εκατομμύριο ευρώ. Το ΠΑΜΕ διεκδικεί εδώ και τώρα να θωρακίσει το Δημόσιο Σύστημα Υγεία και να σταματήσει η αισχροκέρδη. Ανάλογε καταγγελίε κάνει στη Νέα Κρήτη και το μέλο τη διοίκηση τη ΓΕΣΕΕ και πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου Μανώλη Πεπόννη, ζητώντα μέτρα προστασία καταναλωτών και εργαζομένων. Με χθεσινή του ανακοίνωση το Πάμε στο Ηράκλειο αναφέρει «Ατομικά μέτρα προστασίας δεν σημαίνει να ψάχνει ο καθένας μόνος του να βρει μάσκες προστασίας και αντισηπτικά, ενώ αυτήν την ανάγκη θα έπρεπε να την καλύπτει το κράτος οργανωμένα και δωρεάν». Είναι προϊόν που κοστίζει μόλι κάποια λεπτά του ευρώ, γίνεται αντικείμενο άθλια εσχροκέρδηρα μπροστά στι ανάγκε εκτεταμένη προστασία. Ακόμη και στο τεστ για τον κορονοϊό υπάρχει τεράστια εσχροκέρδη, χωρί να υπάρχει κανένα απολύτω κρατικό έλεγχο. Μάλιστα, με αφορμή την εσχροκέρδεια που υπάρχει στι μάσκες στελέχη τη κυβέρνηση με πρώτο βιολί τον Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων. Ξεδιάντροπα αναφέρουν πω οι τιμέ στον καπιταλισμό καθορίζονται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αποδεικνύοντα την πράξη πω τα μέτρα προστασία του λαού εξαρτώνται από τον κέρδο των επιχειρήσεων. Ωστόσο, αυξημένη είναι η κίνηση σε πατάτε και σε πορτοκάλια. Ο κόσμο ψωνίζει πατάτε ω είδο πρώτη ανάγκη, ενώ για να θωρακίσει τον οργανισμό του, ο καταναλωτή θα πάει πρώτα στα πορτοκάλια έως τις 30 Μαρτίου θα επιτρέπεται στις εκκλησίες μόνο η προσέλευση πίστων για ατομική προσευχή, τηρούμενη στις αναλογία του ενός ατόμου ανά 10 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και με ελάχιστη απόσταση τα δύο μέτρα μεταξύ τους. Ακόμη, όπως δήλωσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπος, είναι ακόμη νωρί να γνωρίζουμε τι θα γίνει το Πάσχα. Μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη να κλείσουν οι εκκλησίες προκειμένου να αποφευθεί η εξάπλωση του κορονοϊού, δημοσιεύθηκε και το ΦΕΚ. Αναλυτικά περιγράφονται 7 σημεία για το πώ θα λειτουργούν πλέον οι εκκλησίε κάθε δόγματο τουλάχιστον έω και τι 30 Μαρτίου. Μάλιστα, αναφέρεται πω επιτρέπεται μόνο η προσέλευση πιστών για ατομική προσευχή με βραχία παραμονή στον χώρο λατρείας, τηρούμενη τη αναλογία του ενό ατόμου ανά 10 τετραγωνικά μέτρα επιφάνεια και με ελάχιστη απόσταση τα 2 μέτρα μεταξύ του. Αναφορικά με τι κηδείε και λοιπέ ιεροπραξίε και ταφικέ εκδηλώσει, θα επιτρέπεται μόνο η συμμετοχή του θρησκευτικού λειτουργού, του απολύτω στενού συγγενικού περιβάλλοντο, του απεβιώσαντο και των προσώπων που επιμελούνται τη ταφή. Τα μοναστήρια κλείνουν για το κοινό. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πω η κυβέρνηση θα επανεξετάσει το πότε θα ανοίξουν και πάλι οι εκκλησίε και αν το μέτρο τη απαγόρευση θα παραταθεί και μετά τι 30 Μαρτίου. Καθώ, όπω τόνισε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο πέτσας Πέτσα, είναι πιθανόν να κάνουμε πάσχα μακριά από τι εκκλησίε. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πω είναι όμω παρακινδυνευμένο να προβλέψει κανεί τι θα γίνει μετά από τρει εβδομάδε. Θα περάσουμε αυτέ τι δύο εβδομάδε και μετά θα αξιολογήσουμε ξανά την κατάσταση. Με αίσθημα ευθύνη, θα παίρνουμε κάθε φορά την απόφαση που χρειάζεται. Συμβουλέ για τη διατροφή των πολιτών κατά τη διάρκεια παραμονή του στο σπίτι έδωσε ο καθηγητή τεχνολογία και βιολογία του Πανεπιστημίου Θεσσαλία Δημήτρη Κουρέτας. Κουρέτα. Ταυτόχρονα, ο πρώην πρόεδρο του ενιαίου φορέα ελέγχου τροφίμων Νίκος Νίκο Κατσαρό επεσήμανε ότι ο κορονοϊό δεν κολλιέται με τα τρόφιμα. Προσεκτική μετατρόφημα και την παρασκευή γευμάτων μας καλεί να είμαστε ο εφέτ παρόλο που δεν υπάρχουν ενδείξεις για τη μετάδοση του κορονοϊού μέσω των τροφίμων ή και εισαγόμενων προϊόντων. Επισημαίνει ότι ένα μορισμένο άτομο μπορεί να μολύνει τα τρόφιμα κατά την προετοιμασία τους ή τον χειρισμό τους με βρώμικα χέρια ή εκθέντοντάς τα σε μορισματικά σταγονίδια όταν βύχει ή κεφτερνίζεται. Σύμφωνα με την παγκόσμια βιβλιογραφία και τα παγκόσμια επιστημονικά δεδομένα, ο κορονοϊός δεν διαδίδεται μέσω των τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων πριν από μερικές ημέρες ανακοίνωσε ότι οι δύο προηγούμενοι κορονοϊοί, δηλαδή ο Μέρς και ο Σάρς, σε αυτούς δεν, μεταδίδε, δεν μεταδίδονται αυτοί οι ιοί μέσω, μέσω των τροφίμων. Ο πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Νίκο Κατσαρός, υπενθυμίζει στους καταναλωτές την αυστηρή τήρηση των γενικών κανόνων καθημερινής υγιεινής όπως το σχολαστικό πλήσιμο των χεριών, καθώς επίσης και την αυστηρή τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής κατά την παρασκευή και τον χειρισμό των τροφίμων είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό σε όλα τα catering ακόμα και στα νοσοκομεία όπου παρασκευάζουν τα, τα γεύματα για τους ασθενείς να τηρούν αυτούς τους αυστηρούς κανόνες και όπως πολύ σωστά αναφέρατε να έχουν ένα αντισηπτικό, ένα αντιβακτηριδιακό με το οποίο να, επίσης να, να απολυμμένονται. Από την πλευρά του, ο καθηγητή τεχνολογία και βιοχημία του Πανεπιστημίου Θεσσαλία Δημήτρη Κουρέτα έδωσε χρήσιμε συμβουλέ για τη διατροφή όλη τη οικογένεια. Μάλιστα, υπογράμισε ότι πρέπει να αποφευχθούν υπερβολέ στην κατανάλωση φαγητού εξαιτία τη πολυήμερη παραμονή στο σπίτι. Προσπαθούμε να, να τρώμε αρκετά σαλάτε με φιλόντι λαχανικά, μαρούλια και λάχανα. Προσπαθούμε να αντικαθιστούμε όλα αυτά τα οποία τρώγαμε. Τα δημητριακά να είναι ολικής άλεσης, δηλαδή ένα ωραίο γεύμα, ένα μεγάλο κριτικό παξιμάδι, βρεγμένο με σάτσα ντομάτας και λίγη μυζήθρα είναι ό,τι καλύτερο και λίγο ελαιόλαδο. Το μήνυμα που στέλνουν όλοι οι ειδικοί είναι ένα. Τηρούμε όλα τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, τηρούμε όλα τα μέτρα προσωπικής υγιεινής και είμαστε προσεκτικοί στις επαφές μας με όλους ανθρώπους. Με τον COVID-19 να συνεχίζει να εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα σε όλη την Ευρώπη, όλε οι χώρε λαμβάνουν μέτρα για την ανακοπή τη εξάπλωση του ιού και να, έτσι ώστε να επιστρέψουμε σύντομα στην κανονικότητα. Από την απομόνωση του σπιτιού του, στο οποίο περιορίστηκε μετά τη διάγνωση ότι η σύζυγό του πάσχει από τον νέο κορονοϊό, ο Πρωθυπουργό του Καναδά ανακοίνωσε ότι τα σύνορα τη χώρα του κλείνουν. Τα σχολεία στο Οντάριο έχουν κλείσει και υπάρχει σύσταση για περιορισμό λειτουργία σε εστιατόρια και μπαρ. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, ο Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλτ Τραπ, σε εμφανή αλλαγή πλεύση σε σχέση με προηγούμενε καθησυχαστικέ δηλώσει, έκανε συστάσει στου ηλικιωμένου να αποφεύγουν τι εξόδου και σε όλου του πολίτε να αποφεύγουν τα μέρη με πολύ κόσμο. Τα μαθήματα θα γίνονται από το σπίτι και τα μη απαραίτητα ταξίδια πρέπει να αποφεύγονται. Ο Ντόναλτ Τραπ προέβλεψε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική θα χρειαστεί να αντιμετωπίζουν το νέο κορονοϊό μέχρι τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Παραδέχθηκε επίση ότι ο ιό μπορεί να πλήξει και την Αμερικανική οικονομία. Ο Αμερικανό Πρόεδρο διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει 100% τι αεροπορικέ εταιρείε που δέχονται ισχυρό πλήγμα από την εξάπλωση του κορονοϊού. Δεν σκεφτόμαστε πιθανή ύφεση, σκεφτόμαστε τον ιό, ο Αμερικανό Πρόεδρο. Όταν σταματήσει αυτό, πιστεύω, θα υπάρξει τρομακτική συσσωρευμένη ζήτηση και στο χρηματιστήριο και στην οικονομία. Και όταν φύγει ο ιός, όταν τελειώσουμε με αυτόν, πιστεύω ότι θα δούμε μια τρομερή, μια τρομερή αύξηση. Καθυσυχαστικοί εμφανίζονται οι κτηνίατροι σχετικά με τον εάν ο νέο κορονοϊό μπορεί να μεταδοθεί στα κατοικίδια. Ο μία του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου εξήγησε ότι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο μετάδοση του COVID-19 από οποιοδήποτε είδο ζώου προ τον άνθρωπο. Παράλληλα, οι κτηνίατροι απευθύνουν έκκληση στου ιδιοκτήτε ζώων να μην προσέρχονται στα κτηνιατρία εάν δεν συντρέχει σοβαρό λόγο. Δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τα κατοικίδια κινδυνεύουν να μολυνθούν από τον νέο κορονοϊό. Διαμηνύουν οι που τονίζουν ότι αυτοί οι παρατηρούνται σε πολλά είδη ζώων. Ωστόσο, κανένας δεν μεταδίδεται μεταξύ διαφορετικών ειδών ούτε και στον άνθρωπο. Θα περιστώ στα κατοικίδια. Θα πω συγγύρια για όλα τα ζώα. Η κορονοϊό είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών. Υπήρχε πριν από αυτόν, θα υπάρχει και μετά από αυτόν τον ιό. Κάθε μέλο τη οικογένεια αυτή προσβάλλει ένα συγκεκριμένο είδο ζώου. Άλλο είναι για το πρόβατο, άλλο είναι για το σκύλο, άλλο για τη γάτα, άλλο για την καμιλοπάθα, άλλο για οτιδήποτε. Και δεν μεταδίδονται από ζώο, από είδο σε είδο. Μόνο σε άτομα του ίδιου είδου. Οπότε δεν μπορεί να πάει από το σκύλο στον άνθρωπο ή από τον άνθρωπο στο σκύλο ή από το γάτα στο σκύλο κ.ο.κ. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνετε πω είμαστε απολύτως, απολύτως ασφαλής στην επαφή μας με οποιοδήποτε ζώο όσον αφορά τον κοροναϊό. Το συγκεκριμένο τον COVID-19. Ο κύριος Πιπεράκης έδωσε διευκρινήσει και για την περίπτωση ενός σκύλου που βρέθηκε ελαφρώς θετικό στον νέο κορονοϊό στο Χονγκ Κονγκ στα τέλη Φεβρουαρίου και η οποία πυροδότησε πολλές εικασίες. Το φορτίο πανευρέθηκε, το υλικό φορτίο ήταν απειροελάχιστο και πιο πολύ ήταν επικισμός και Δεν υπήρχε. ...που είχε περίπτωση από εκεί να μεταδοθεί ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Θα σας το πω σαν να βρέθηκε εδώ πέρα πάνω μια ποσότητα ιού που έμεινε για κάποιο λόγο. Επειδή αυτό είναι ένα επιχείρημα σε αυτούς που λένε ναι από τα ζώα. Όχι δεν υπάρχει. Από όλα τα ζώα είμαστε απολύτω καλυμμένοι. Ο Πανελλήνιος Κτινιατρικός σύλλογο στην ανακοίνωσή του αναφέρει ακόμα ότι τα τρόφιμα δεν αποτελούν πηγή μετάδοσης του COVID-19. Οι εμπειρίε μα από τι προηγούμενε εξάρσει σχετικών κορονοϊών, όπω το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο και το αναπνευστικό σύνδρομο Μέση Ανατολή, δείχνουν ότι δεν έχει παρατηρηθεί μετάδοση μέσω τη κατανάλωση τροφίμων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξει ότι ο κορονοϊό διαφέρει από αυτήν την άποψη. Καθώ τα κτηνιατρία είναι χώριο που μπορεί να υπάρξει συνοστισμό και οι κτηνιάτροι απευθύνουν έκκληση στου ιδιοκτήτε ζώων να μην προσέρχονται σε αυτά αν δεν συντρέχει σοβαρό λόγο. Αν κάποιο θεωρεί ότι το ζώο του χρήζει φροντίδα, καλό θα είναι να επικοινωνεί με την κλινική πριν την επίσκεψή του. Οποιοδήποτε είναι επισκεπτό κτηνία του στις επόμενε μέρε, επειδή είναι ένα μέρο όπου συγχρονίζονται άνθρωποι, πρώτον να πάρει ένα τηλέφωνο πριν πάει. Να πάει για κάτι επίγον, για κάτι απολύτω αναγκαίο. Μην πάει για κάτι που μπορεί να αναβληθεί, να μεταφερθεί λίγο πιο μετά. Α μην κόψουν τα νύχια του σκύλου σήμερα. Α μην τον κουρέψουν σήμερα. τον κόψουν 15 μέρε μετά, 20 μέρε μετά. Το εμβόλιο, αν είναι να γίνει τώρα, μπορεί να καθυστερήσει και 5 και 10 μέρε. Α πάνε μόνο για τα απολύτω αναγκαία. Μέχρι να δούμε τι γίνεται. Λίγη ψυχραιμία θέλει, λίγη οργάνωση, ηρεμία και να μην φοβόμαστε. Αν δεν φοβηθούμε εμείς θα κερδίσουμε. Δεν είναι ο ιός που θα προκαλέσει τα προβλήματα. Ο φόβος του ιού είναι που θα τα προκαλέσει. Καθώς τα κρούσματα του κορονοϊού αυξάνονται, οι άνθρωποι ανά τον κόσμο λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Τι γίνεται όμω με τον έρωτα, τις σχέσεις και τι στενέ επαφέ στην εποχή του κορονοϊού. Ένα βίντεο παρουσιάζει πώ είναι ή πώ θα είναι ο έρωτα στα χρόνια τη πανδημία. Παράλληλα, στην Ισπανία, οι κάτοικοι ενό συγκροτήματο πολυκατοικιών στην Ισπανία έκαναν ομαδική γυμναστική από την ασφάλεια των μπαλκονιών του, παίρνοντα μέρο σε ένα πρόγραμμα μαζική άσκηση, έχοντα ένα γυμναστή να του δίνει οδηγίε. Το μένουμε σπίτι πλέον είναι παγκόσμια καμπάνια και πλέον κάποιε χώρε όπω η Ιταλία και η Ισπανία έχουν μπει σε καραντίνα μετά τα τελευταία κρούσματα που υπήρξαν τον κορονοϊό. Η Ισπανία έγινε η δεύτερη ευρωπαϊκή πόλη μετά την Ιταλία που περνάει δύσκολε ώρε και οι κάτοικοι τη αναγκάστηκαν να μείνουν κλεισμένοι στο σπίτι για όσο χρειαστεί. Αυτό όμω δεν σταματά κανένα από το να γυμνάζεται και να προσπαθεί να περάσει λίγη ώρα κάνοντα κάτι που του αρέσει και που τον ευχαριστεί έστω και μόνο του ή ω δάσκαλο για του γείτονέ του. Αυτό έγινε σε ένα συγκρότημα πολυκατοικιών στην Ισπανία όταν ο πρώην αρχηγός της ΟΕΣΚΑ, Χουάνχο Καμάτσο, βγήκε στο υπαίθριο χώρο των κατοικιών που διαμένει, ξεκίνησε να γυμνάζεται και είδε στα μπαλκόνια του γείτονές του να κάνουν ό,τι και αυτός. Οπότε έκανε ένα πρόγραμμα γυμναστική αρκετά απλό για να το ακολουθούν στα μπαλκόνια του μικροί και μεγάλοι ένικοι που βρίσκονται σε απομόνωση. Και στα κοινωνικά δίκτυα το θέμα του κορονοϊού είναι νούμερο ένα θέμα, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που θέλησαν να κρατήσουν πιο ψυχρή στάση και να το διακομωδήσουν μέσα από αμέτρητα αστεία βίντεο που έγιναν viral. Το πλήσιμο των χεριών είναι τώρα σεξι με πρωταγωνιστέ του νεαρού ηθοποιού Τζένα Owen και Μπάρτ Πρόκειται για μια ερωτική ιστορία με πολύ χιούμορ και αναφορέ στον ιό. Ο Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου, με ανακοίνωσή του, τονίζει τη σημασία τήρηση των κανόνων υγιεινή και προστασία απέναντι στον κορονοϊό κατά την επίσκεψη των πολιτών σε φαρμακεία. Μεταξύ άλλων, προτείνουν να περιορίσουν όσο αυτό είναι εφικτό τι επισκέψει του στα φαρμακεία, να μην απασχολούν τον φαρμακοποιό ή το προσωπικό του φαρμακείου άσκοπα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ο χώρο του φαρμακείου δεν ενδείκνυται αυτή την κρίσιμη περίοδο για κοινωνικέ συναναστροφέ. Χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές για όλους όσοι θα βρεθούν αυτές τις ημέρες στα φαρμακεία κάνει γνωστές ο Φαρμακευτικό Σύλλογος Ηρακλείου, προτρέποντας μεταξύ άλλων να περιορίσουν όσο αυτό είναι εφικτό να μην απασχολούν τον φαρμακοποιό ή το προσωπικό του φαρμακείου άσκοπα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ο χώρος του φαρμακείου δεν ενδεικνύεται αυτήν την κρίσιμη χρονική περίοδο για κοινωνικές συναναστροφές. Αποφεύγουμε τις άσκοπες επισκέψεις στα φαρμακεία την παραμονή εντός του χώρου τους για μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ μετρήσεις για πίεση ή για οτιδήποτε άλλο ακόμα και για ζήγισμα δεν θα γίνονται όπως επίσης στηρούμε πιστά αποστάσεις από τους επισκέπτες του φαρμακείου ή από το προσωπικό του φαρμακείου άνω του ενός μέτρου ή δύο βημάτων είναι μόνο μερικές από τις πολύ χρήσιμες οδηγίες προς τους πολίτες. Οι συστάσει και τα μέτρα προστασία πρέπει να τηρούνται αυστηρά δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση τη εξάπλωση του ιού και όλοι στο μέτρο του δυνατού τηρώντα τα θα καταφέρουμε να περιορίσουμε τα νέα κρούσματα. Αποφεύγουμε λοιπόν τι άσκοπε επισκέψει στα φαρμακεία την παραμονή εντό του χώρου του για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ μετρήσει για πίεση ή για οτιδήποτε άλλο δεν θα γίνονται. Ακολουθείτε πιστά τη συστάση του προσωπικού του φαρμακείου, αποφύγετε τον συνωστισμό και αυστηρά μην πλησιάζετε τον πάγκο του φαρμακείου όταν εξυπηρετείτε κάποιο άλλο. Τηρήστε αποφάσει από του επισκέπτε του φαρμακείου ή από το προσωπικό του άνω του ενό μέτρου ή δύο βημάτων. Αποφύγετε τι χειραψίε και την σωματική επαφή. Αν βήγετε ή φταρνίζεστε, κρατήστε χαρτομάντιλο ή χρησιμοποιήστε το χέρι σα, καλύπτοντα το στόμα σα και την μύτη σα. Τα σταγονίδια που αιωρούνται στον αέρα αποτελούν τον βασικό λόγο μετάδοση του κορονοϊού. Χρησιμοποιήστε μάσκα προστασία, ειδικά σε κλειστού χώρου όταν είστε άρρωστοι, ώστε να προστατεύσετε του υπόλοιπου γύρω σα. Απολυμάνετε τα χέρια σα μετά από κάθε συναλλαγή. Μην απασχολείτε τον φαρμακοποιό ή το προσωπικό του φαρμακείου άσκοπα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο χώρος του φαρμακείου δεν ενδεικνύεται αυτή την περίοδο για κοινωνικές συναναστροφές. Μην ζητάτε αντιβιωτικά χωρί συνταγή. Τα αντιβιωτικά δεν θεραπεύουν ούτε προλαμβάνουν τον κορονοϊό, την γρήπη και το κοινό κρυολόγημα. Σε περίπτωση που το φαρμακείο εφημερεύει αργά το βράδυ ή διανυκτερεύει, ενδέχεται να εξυπηρετηθείτε από την ειδική θηρίδα που υπάρχει στην πόρτα του φαρμακείου για λόγου ασφαλεία. Αν έχετε συμπτώματα λίμωξη από κορονοϊό, καλέστε το 1135, στο οποίο θα σα δοθούν οδηγίε. Μην επισκέπτεστε νοσοκομεία ή φαρμακεία χωρί μέτρα προφύλαξη. Η παραμονή στο σπίτι είναι το βασικότερο μέτρο φροντίδας για τους νοσούντες με ήπια συμπτώματα από τον κορονοϊό και για την προστασία από την εξάπλωσή του. Στα αθλητικά νέα, το απόλυτο αφεντικό του Όφη με ποσοστό που ανέρχεται πάνω από το 50% είναι ο πλέον ο Μιχάλη Μπούση. Μέσω τηλεδιάσκεψη λόγω τη εξάπλωση του κορονοϊού, ολοκληρώθηκε το βράδυ τη Δευτέρα η επαναληπτική διαδικασία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τη ομάδα, την οποία κάλυψε εξ ολοκλήρου ο ισχυρό τη ε, ομάδα. Παράλληλα, η ε, με ένα εκπληκτικό βίντεο στηρίζει το Μένουμε Σπίτι και ζητάει από όλο τον κόσμο να πράξει το ίδιο, αφού η ζωή δεν είναι ένα παιχνίδι. Γενική Συνέλευση με την διαδικασία τη τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στον Όφη το βράδυ τη Δευτέρα, κατά την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού ύψους 800.000 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί αποκλειστικά από τον Μιχάλη Μπούση. Αυτό σημαίνει πω έχοντα πλέον ποσοστό πάνω του 50% αποτελεί το απόλυτο αφεντικό τη ομάδα. Σε μια κρίσιμη εποχή για την χώρα, ο Μπούση αποφάσισε να καλύψει ο ίδιο αυτό το ποσό και να προσφέρει ασφάλεια στην ομάδα του Ρακλίου. Στο ποσό των 800.000 ευρώ περιλαμβάνονται οι 341.000 που είχε βάλει ο Μπούση στι αρχέ του έτου για να καλύψει το ποσό που δεν είχαν βάλει οι υπόλοιποι μέτοχοι. Στις 341.000 ευρώ προσθέτονται τώρα έξτρα 459.000 ευρώ. Η κριτική ομάδα μέσω των social media στέλνει το μήνυμά τη για τον περιορισμό τη εξάπλωση του κορονοϊού στην Ελλάδα. Παίκτε και τεχνικό επιτελείο του όφη μέσω βίντεο κάλεσαν άπαντες να μένουν σπίτι ώστε να ζήσουν όλοι μαζί ξανά και άλλε υπέροχε στιγμέ μέσα και έξω από το γήπεδο. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που έχουμε μπροστά μα, παίρνουμε την ευθύνη στα χέρια μα. Παρακαλώ, μένουμε σπίτι. Προστατεύοντας τον εαυτό μας και τους άνθρωπους μας. Είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας και το κοινό καλό. Μένουμε σπίτι και τηρούμε τους κανόνες υγιεινής. Μένουμε σπίτι. Ακολουθούμε όλες τις οδηγίες από τις επίσημες φορείς. Προστατεύοντας την οικογένειά μας και τους άνθρωπους μας. Μένουμε σπίτι. Περνάμε ωραία και στο σπίτι. σπίτι. Κύριε, αυτή ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Νότος από όλους εμάς. Καλό σας βράδυ.